εδώ πέρα για την τηλεόραση. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και κατηγορούμαστε γι' αυτό, πάρα πολύ προσεκτικοί, στη διάθεση χρημάτων για προβολή. Καταρχήν, η διάθεση των χρημάτων για προβολή ελέγχεται από το Υπουργείο Ψυχιακής Πολιτικής. Εντάξει, αυτό σημαίνει το εξής, ότι όταν περάσει ένα ποσό το οποίο είναι ορισμένο, πρέπει αυτό να έχει την προέγκριση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Ένα αυτό. Αν για τα τουριστικά ζητήματα ξεπεράσει ένα όριο όσον αφορά την προβολή, πρέπει να υπάρχει προέγκριση από το Υπουργείο Τουρισμού. Δεν κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Άλλα είναι τα χρήματα του ΕΣΠΑ, π.χ. που διαχειρίζεται η περιφέρεια, όπου υπάρχει ειδικό κονδύλι μέσα στα χρήματα του ΕΣΠΑ, το οποίο πηγαίνει για προβολή. Εντάξει. Λοιπόν, αν κάνετε σύγκριση με οποιαδήποτε περιοχή, θα δείτε ότι ο Δήμος Καλαμάτας δεν έχει ξεπεράσει ποτέ κανένα όριο. Πρώτον. Δεύτερον, ποιες εκδηλώσεις προβάλλετε, τι προβάλλετε, οι εκδηλώσεις του Δήμου. Δεν πρέπει να πούμε ότι να τώρα κάνουμε τον Α, το Ίνο και το Έλαιο. Δεν πρέπει να, πούμε ότι κάνουμε την Α εκδήλωση, τη Β ή τη Γ. Δεν πρέπει αυτά να προβληθούν. Πώς θα ζήσουν οι τηλεοράσεις. Δεν πρέπει τις εφημερίδες οι οποίες μας προβάλλουν, διότι αν δεν παρουσιάσουν ένα γεγονός, οι εφημερίδες ή οι τηλεοράσεις ή οι ιστοσελίδες όπου παίρνουν κάποιο πεντάρικο, περί αυτού πρόκειται, ή κατοστάρικο, από εκεί πέρα δεν υπάρχει δημοτική δράση, δεν υπάρχει περιφερειακή δράση, δεν υπάρχει κυβερνητική δράση. Αυτό δεν πρέπει να το πληροφορηθεί ο κόσμος. Δεν είναι ένα γεγονός με κοινωνική διάσταση. Ο Δήμος είναι παραγωγός ειδήσεων και παραγωγός εκδηλώσεων. Αυτό πώς θα προβληθεί. Ας πούμε στις χώρες καθεστώτων τύπου Σοβιετίας, η τηλεοράση και τα μέσα ενημέρωσης σαν κρατικά. Δεν ανεβήσεις, εν πάση περιπτώσει και σαν υποχρεωμένοι να τα αναπαράξουν. Εδώ είναι ιδιωτικά τα μέσα. Χρειάζονται κάποια πηγή χρηματοδότηση. Μήπως είδατε το Δήμαρχο να φιγουράρει και να δίνει συνεντεύξεις. Πόσους μήνες έχετε να με δείτε σε ένα κανάλι να δίνω μία συνέντευξη για τα θέματα αυτά. Υπάρχει έμεση διαφήμιση. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά μην τα λέτε σε μένα, πέστε τα σε όλους. Εγώ την κάνω διαζώσει στη διαφήμιση. Πάω στον κόσμο και λέω αυτό το οποίο νομίζω.